Άντε πάει. Thank you.
Να αφήσω εδώ και να βάλεις εκεί το καθάκι σου, όπως το ήθελες. Πήρα από αυτό. Θα μοιράσω. Μαρία, ήταν το τηλέφωνο, δεν είναι, ήταν άλλο. Ματάτη είναι έτοιμη, μπορεί να έρθει στην αίθουσα. Μαρία, εσένα περιμένουμε. Θα ξεκινήσουμε τώρα. Ωραία. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η διεθνούς φήμης, η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Αλτσχάιμερ, η νευρολόγος μας, η ψυχίατρος, η θεολόγος μας, ομότιμη καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και επιστημονικά υπεύθυνη του οικοτροφείου Παναγία Γλυκοφιλούσα, η αγαπημένη αδελφή των ασθενών και η κυριναία αδελφή των περιθαπτών των αυτών, η κυρία Μάγδα Τσολάκη και ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αλτσχάιμερ και συγγενών
διαταραχών, ο κύριος Δημήτρης Ράλης. Σας καλωσορίζουν και σας ευχαριστούν για την παρουσία σας στην σημερινή μας ενημερωτική δράση, η οποία ενώ δεν έχει καμία θεματική ομοιότητα με τις προηγούμενες, όλους εμάς, τους φίλους, τους συνεργάτες, τους υποστηρικτές των δράσεων και του έργου που επιτελεί η κυρία Τζολάκη, δεν μας εξέπληξε καθόλου. Όχι. Και δεν μας εξέπληξε καθόλου, γιατί από τότε που η κυρία Τζολάκη ίδρυσε την ελληνική εταιρεία νόσου Ατσχάιμερ, δηλαδή από το 1995, μας έχει συνηθίσει και σε πρωτιές και σε πρωτοπορίες. Και αυτό γιατί για να πετύχει το έργο της, δηλαδή το έργο της κυρίας Ολάκη, είναι η καλύτερη φροντίδα των ασθενών, είναι η στήριξη των οικογενειών τους, παράλληλα όμως με την πρόεδρο της επιστημονικής έρευνας σε πανελλαδικό, πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Και στην αρχή, όλοι το ξέρουμε, ίδρυσε το πρώτο και μετά το δεύτερο σε όλη την Ελλάδα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, κέντρα ημέρας, δύο κέντρα ημέρας. Και δεν έμεινε μόνο εκεί, με τη βοήθεια του Θεού, η εργόδης ιατρική και επιστημονική προσφορά της μεγάλωσε και απλώθηκε σε όλη την πόλη, σε όλη την Ελλάδα. Με κορυφαία στιγμή στην καριέρα της, στην πορεία της, το υποτροφείο μας. Το οποίο διεκδίκησε και ήταν το πρώτο στην Ελλάδα και δημιουργήθηκε και λειτουργεί άριστα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτό λοιπόν το οικοτροφείο, στην Παναγία τη Γλυκοφυλούσα, στο πλαίσιο του έκτου κύκλου των σημείων στήξης, υλοποιήθηκε, κυρίες και κύριοι, ένα νέο θεραπευτικό πρόγραμμα με θέμα «Η ζωντανή μουσική στην ευζωία των ατόμων τρίτης ηλικίας με άνοια». Και σήμερα, σε αυτόν τον φιλόξενο και πνευματικό χώρο του Βαφοπουλίου Κέντρου, και στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στέλιο Αγγελούδη, για την παραχώρηση του χώρου. Έχουμε μαζί μας βέβαια την εντεταλμένη σύμβουλο του Δήμου, τη δικιά μας Ελένη Αντωνιάδου. Σας ευχαριστούμε. Επίσης είναι μαζί μας και η πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλίας Ελλάς Μάλτας Μελιτεύς, η Νατάσα η Τσαουσίδου, η συνάδελφός μου, η δημοσιογράφος Στελίνα Μαργαριτίδου και πολλοί πολλοί άλλοι, θα τους πούμε αργότερα. Είμαστε εδώ όλοι λοιπόν για να μάθουμε τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος, να επενέσουμε την πρωτοβουλία, να χειροκροτήσουμε τους συντελεστές και να ευχαριστήσουμε, όπως εμείς ξέρουμε, το κοινοφελές ίδρυμα ΤΥΜΑ. Εδώ να σας εκμυστηρευτώ κάτι. Γιατί το ΤΥΜΑ, γιατί μας χρηματοδότησε στο πλαίσιο των προγραμμάτων που χρηματοδοτεί 10 κοινοβελείς οργανισμούς. Ξέρετε, κυρίες και κύριοι, όταν είδα τα ακρογράμματα του ΤΥΜΑ, και φαντάστηκα ότι είναι ένας διεθνής οργανισμός που κάνει καλά έργα, λέω, κοίταξε να δεις, ΤΥΜΑ, ΤΑΦ, ΙΤΑ, ΜΗ, ΑΛΦΑ, ΙΟΤΑ. Διαβάζοντας όμως την ιστορία του Ιδρύματος, είδα ότι δεν είναι ξένα, είναι ελληνικά και είναι η προστακτική του ρήματος ΤΙΜΟ. Οι ιδρυτές αυτού του Ιδρύματος το ονόμασαν ΤΥΜΑ για να στείλουν το μήνυμα όχι της φιλανθρωπίας σε εμάς, σε όλους τους άλλους, αλλά το καθήκον και το χρέος που έχουμε απέναντι στην τιμή. Και η τιμή είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Γιατί αν θέλουμε, όλοι μπορούμε και να βοηθήσουμε, αλλά και να τιμήσουμε, αρκεί να το θέλουμε. Το ΤΥΜΑ λοιπόν ιδρύθηκε το 2011 και από τότε τιμά το ίδιο τη μνήμη του Ιωάννη Καρά και τη συζύγου του Αθηνάς Καρά με έργα, πράξεις, δωρεές, διαρκούς και μεγάλης φιλανθρωπίας σε όλη την Ελλάδα. Τους ευχαριστούμε και εμείς εδώ τους τιμούμε με τη σειρά μας. Στο σημείο αυτό θα καλέσω την πρώτη Ελληνίδα γιατρό που μίλησε στη χώρα μας για μια αρρώστια με ένα ξένο όνομα και από τότε ταύτισε τη ζωή της και το όνομά της και αφιέρωσε ό,τι καλύτερο το χρόνο της στο Αλτσχάιμερ. Έχει ενώσει το όνομά της με την Άνια. Παρακαλώ την πρόεδρό μας, την κυρία Τζολάκη, για ένα χαιρετισμό. Σε όλους και από μένα. Η Νίκη πάντα έχει πάρα πολύ ωραία λόγια να πει για όλους μας. Σήμερα είμαστε εδώ για κάτι πολύ ξεχωριστό, θεωρώ. Αυτό που είχαμε πει και στην συνάντηση που είχαμε με τους ανθρώπους
του τίμα. Είναι ξεχωριστό γιατί θα ακούσετε και θα δείτε τη μουσική όπως εφαρμόστηκε στους ανθρώπους με άνοια τελικού σταδίου. Που αυτοί οι άνθρωποι θεωρούμε όλοι ότι δεν καταλαβαίνουν τίποτε, δεν μπορούν να κάνουν τίποτε. Και πραγματικά και ακόμη και οι συγγενείς τους τους υπηρετούν στο σπίτι χωρίς όμως να θεωρούν ότι κάνουν κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Όταν ξεκινήσαμε αυτή την πρόταση, είπαμε να δούμε θα ανταποκριθούν οι άνθρωποι αυτοί στη μουσική. Γιατί θεωρώ ότι η μουσική είναι ένα από τα πιο πνευματικά δημιουργήματα του ανθρώπου. Δηλαδή, όταν ακούμε μουσική, ανάλογα με τα ρεθίσματα που έχουμε, χαιρόμαστε, λυπούμαστε, ενθουσιαζόμαστε. Κινητοποιείται δηλαδή ολόκληρος ο εγκέφαλος και ανάλογα με την ιστορία την προσωπική που έχουμε, ζούμε διάφορα εσωτερικά βιώματα, τα οποία είναι μοναδικά. Όλοι, αν σας ρωτήσω έναν απόψε, θα μου πείτε ότι πράγματι όταν ακούω αυτό το κομμάτι της μουσικής, νιώθω έτσι. Όταν ακούω το άλλο κομμάτι της μουσικής, κλαίω. Όταν ακούω εκείνο το τραγούδι, χαίρομαι πάρα πολύ. Το έχω συνδέσει με το γάμο μου. Όταν ακούω το άλλο τραγούδι, το έχω συνδέσει με τη γέννηση του παιδιού μου ή με τη γιορτή των παιδιών μου. Επομένως, η μουσική είναι κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή μας και όσοι δεν το έχουμε, δεν το θεωρούμε σημαντικό, νομίζω σήμερα θα καταλάβουμε με τη συμβολή της Μαρίας πόσο σημαντικό είναι, διότι πραγματικά η μουσική και νεκρούς ανασταίνει. Έτσι θα έλεγα σήμερα. Θα ακούσετε και θα δείτε βέβαια πώς οι άνθρωποι ανταποκρίνονται σε μια τέτοια ευκαιρία. Όταν λοιπόν κατεβάσαμε αυτή την πρόταση στο τίμα, πραγματικά ήμασταν λίγο σφιγμένοι και η Μαρία και εγώ, εάν τελικά θα χρηματοδοτηθεί. Τελικά οι άνθρωποι είχαν πάρα πολύ ωραίες ερωτήσεις, οι εκπρόσωποι του ζευγαριού που ίδρυσε το τίμα, είχαν πολύ ωραίες ερωτήσεις, πάρα πολύ ωραίες παρατηρήσεις και βέβαια αποφάσισαν να το χρηματοδοτήσουν το πρόγραμμα, το οποίο το έτρεξε, κατά κυριολεξία το έτρεξε, τρέχοντας η Μαρία για να ανταποκριθεί πραγματικά στις απαιτήσεις του προγράμματος. Αλλά η Μαρία δεν είναι απλώς μία μουσικός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται σε πολλά παιδεία και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά θα μπορούσε να είναι και ακαδημαϊκός. Της το είπα σήμερα με πολύ χαρά, ότι γράφει, ό,τι λέει, είναι προσεγμένο, είναι διαβασμένο, έχει από πίσω πολύ γνώση πριν να το πει. Οπότε απόψε πραγματικά θα ακούσουμε και θα περάσουμε ένα πολύ ωραίο βράδυ που θα ακούσουμε τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος στο οποίο το έτρεξε η Μαρία στους ασθενείς μας. Αλλά συγχρόνως θα ακούσουμε και μουσική και θα υπάρχει και μια πολύ ωραία έκπληξη. Ένας ασθενής του οικοτροφείου θα παίξει φλογέρα, συνοδεία δύο μεγάλων μουσικών. Οπότε την ξέρω, ήρθε όλες. Λοιπόν, πολύ ωραία. Επομένως θα δείτε δηλαδή πώς αυτό το πρόγραμμα έχει επίδραση στους ανθρώπους μας και είναι συγκλονιστικό γιατί τελικά ο άνθρωπος μέχρι να φύγει η ψυχή από το σώμα φαίνεται ότι αντιλαμβάνεται πάρα πολλά και πρέπει εμείς πολύ προσεκτικά να τους συμπεριφερόμαστε, να συνεχίζουμε να τους αγαπάμε, να τους κάνουμε το καλύτερο φαγητό που μπορούν να φάνε, να τους έχουμε πολύ καθαρούς, να τους δίνουμε την αγάπη μας όπως τη δίναμε όταν είχαμε και ανταπόκριση, γιατί σε αυτή τη φάση δεν μπορούν να ανταποκριθούν και να πραγματικά να πιστέψουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί με τις μικρές αντιδράσεις που έχουν μας δείχνουν ότι η ψυχή είναι αθάνατη. Μπορεί ο εγκέφαλος σιγά σιγά να πεθαίνει, μπορεί το σώμα μας να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά που τους λέμε, τους ζητάμε ή τους κάνουμε, αλλά
αλλά η ψυχή παραμένει αθάνατη και επομένως αξίζει τον κόπο να αγωνιζόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους που πολλοί μας λένε τώρα τι ασχολείσαι με αυτούς. Έτσι, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι οι αγαπημένοι μας άνθρωποι, οι οποίοι τελικά είναι αθάνατες ψυχές και οι οποίοι τελικά μας συγκλονίζουν μερικές φορές με αυτά τα οποία τα μηνύματα που μπορούν να μας μεταφέρουν. Είπα πάρα πολλά, έπρεπε να πω πολύ λίγα, αλλά παρασύρθηκα. Λοιπόν, καλά να περάσουμε. Έχετε τόσο ωραίο λόγο, τόσο απλό και τόσο σαφή στις έννοιες και σε όλη την επιστημονική γνώση που μας μεταφέρετε, που δεν μας κουράζετε ποτέ. Είναι μαζί μας και ο κύριος Χρήστος Γκρουζούτης. Καλώς ήρθατε, κύριε Γκρουζούτη. Λοιπόν, τι είπε η κυρία Τσολάκη, οι ψυχολόγοι λένε ότι η μουσική είναι η τροφή του πνεύματος και της ψυχής και ότι ο ρυθμός, οι μελωδίες και οι ήχοι γενικότερα συνοδεύουν τους ανθρώπους από τις πρώτες μέρες της σύλληψής τους σε όλη και μετά σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Και οι νευρολόγοι λένε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος δημιουργήθηκε για να επεξεργάζεται τη μουσική και να υποφελείται από αυτήν. Πράγματι, τώρα σε λίγη ώρα, η κυρία Δήμα Τάτη, ψυχολόγος, μουσικός, μουσικολόγος, θα μας πει και θα μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα της δικής της μελέτης με θέμα «Η ζωντανή μουσική στην ευζοία των ατόμων της τρίτης ηλικίας με άνοια», που πραγματοποιήθηκε στους δικούς μας ασθενείς, στο δικό μας οικοτροφείο, γιατί τελικά η μουσική δεν είναι μόνο παιδεία, είναι και θεραπεία. Κυρίες και κύριοι, πριν παραχωρήσουμε το χώρο και το χρόνο στην αγαπημένη μας Μαρία Δηματάτη, ας την γνωρίσουμε λίγο. Η Μαρία ξεκίνησε τα πρώτα της μαθήματα στο κλασικό πιάνο σε πολύ μικρή ηλικία και ολοκλήρωσε τις σπουδές της με την κυρία Δόμνα Ευνουχίδου. Στη συνέχεια αποφύτησε από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Απιθήτα. Το ενδιαφέρον της όμως να διερμηνεύσει την επίδραση της μουσικής στον ανθρώπινο νου και εγκέφαλο την ώθησε να εξειδικευθεί στη μουσική ψυχολογία στο Λονδίνο και να ασχοληθεί με την έρευνα. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα και έχει συμμετάσχει σαν εισηγήτρια σε παγκόσμια συνέδρια πάρα πολλά, ενώ παραδίδει ταυτοχρόνως μαθήματα και διαλέξεις σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα ως προσκεκλημένη ομιλήτρια πάντως στο αντικείμενό της μουσικής ψυχολογίας. Έχει εργαστεί και συνεργαστεί με την ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, ενώ αυτή την περίοδο, την τρέχουσα, συνεργάστηκε με τη δική μας ελληνική εταιρεία νόσου Αλτσχάιμερ, ανέπτυξε και υλοποίησε ερευνητικά προγράμματα μουσικής παρέμβασης σε άτομα με άνοια και νοητική έκπτωση. Επίσης, είναι ιδρύτρια του Κέντρου Μουσικής Εκπαίδευσης και Θεραπείας και συνεργάζεται με ιδιωτικά κέντρα ψυχικής υγείας και οδεία, συντονίζοντας πάντα ατομικά και ομαδικά προγράμματα νοητικής και ψυχικής ενδυνάμωσης για παιδιά με αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες, βρέφη και ομάδες ευπαθούς πληθυσμού. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της προώθησης της μουσικής ως μέσο ψυχικής υγείας, έχει αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια εκδηλώσεων και ερμηνεία αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής. Θα την ακούσουμε, θα την απολαύσουμε, θα τη συγχαρούμε και θα της ευχηθούμε να είναι πάντα γερή, δημιουργική και πραγματικά να εστιάζεις εκεί που σε χρειάζονται, στους ανθρώπους που σε έχουν ανάγκη. Γιατί η μουσική, το είπε η κυρία Τσολάκη, είναι για αυτούς, πρώτα για αυτούς. Τους θυμίζει, τους συγκινεί, τους φέρνει εικόνες, όσα δηλαδή 10 φάρμακα μαζί. Σας ευχαριστώ. Θα έρθει και εγώ εδώ λοιπόν, να σας καλησπερίσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ κοντά μας. Είναι μεγάλη τιμή για εμάς, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να μοιραστούμε αυτή την μελέτη, την πιλωτική μελέτη που είχαμε την ευκαιρία να υλοποιήσουμε στην εταιρεία Alzheimer και σε συνεργασία με το πρόγραμμα Σημεία Στήριξης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες σας απευθύνω και εγώ στο Ίδρυμα Τίμα που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία της χρηματοδότησης ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και να υλοποιήσουμε αυτήν εδώ την ιδέα μας. Έχετε σκεφτεί ποτέ
ακούτε τη ζωή χωρίς μουσική? Με ακούτε? Εντάξει, θα παραμείνω εδώ. Πείτε μου λοιπόν, έχετε σκεφτεί τη ζωή ποτέ χωρίς μουσική? Όχι. Θα ξεκινήσω λοιπόν παρουσιάζοντας τη μουσική. Η μουσική έχει ευεργετική ιδιότητα, έχει την ικανότητα να αναδιοργανώνει τον εγκέφαλό μας. Έχει ιδιαίτερη φόρμα, έχει αυτήν εδώ τη φόρμα που είναι μέσα στο χρόνο εξελισσόμενη. Η μουσική είναι ένα αρχιτεκτόνημα. Αυτή τη δομή λοιπόν που έχει μας προσφέρει τον συγχρονισμό των νοητικών και βιολογικών εγκεφαλικών διεργασιών μας. Η μουσική όταν δεν υπάρχει λόγος διευκολύνει τη συναισθηματική μας επικοινωνία. Είναι ένα μέσο έμφυτης επικοινωνίας, αλλά και διασύνδεσης. Μας ενεργοποιεί τη μουσική μας μνήμη και αφυπνίζει τον εγκέφαλό μας ενώ προωθεί την κοινωνικότητα. Ως συμπληρωματική παρέμβαση, η μουσική ρυθμίζει τη συμπεριφορά και τη διάθεση, επιδρά θετικά στη συναισθηματική μας κατάσταση, προωθεί το ευζήν σε κλινικές δομές, ενώ καθώς φάνηκε στις μελέτες ότι μειώνει τους βιολογικούς δείκτες και τις ψυχοκοινωνικές διαταραχές, οδήγησε στην παρηγορική φροντίδα βελτίωση. Η μουσική λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μία ασφαλής, συμπληρωματική μη φαρμακευτική παρέμβαση. Είμαι σίγουρη πως γνωρίζουμε λίγο πολύ όλοι μας ποιες ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές εμφανίζονται στους ασθενείς με άνοια. Στην κοινωνική του ζωή, στην νοητική τους, στην καθημερινότητά τους υπάρχει μία επίπτωση στην ποιότητα ζωής τους. Έτσι λοιπόν, σκεπτόμενοι πως και η φαρμακευτική αγωγή δεν είναι πάντα επαρκές σε όλες τις περιπτώσεις και ίσως να οδηγεί και σε κάποιες αναπιθύμητες παρενέργειες, το σκεπτικό αυτής της μελέτης ξεκίνησε κάπως έτσι. Καθώς λοιπόν η φαρμακευτική αγωγή για τη ρύθμιση των νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις των ασθενών με άνοια επαρκής, προτείναμε ένα πρόγραμμα μη φαρμακευτικής παρέμβασης, ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα ζωντανής μουσικής με σκοπό τη βελτίωση της ευζοίας των ατόμων με άνοια. Επικεντρωθήκαμε στην επίδραση ενός προγράμματος εξατομικευμένων συναντήσεων ζωντανής μουσικής ως πιστή διάθεση, τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα και τις βιοιατρικές παραμέτρους των ασθενών με άνοια τελικού σταδίου που διαμένουν σε δομή ανακουφιστικής φροντίδας. Οι ασθενείς μας λοιπόν είναι άνθρωποι με άνοια τελικού σταδίου, οι οποίοι μένουν στο οικοτροφείο Παναγία Γλυκοφιλούσα. Είναι άνω των 67 ετών, ενώ τα κριτήρια εισδοχής ήταν η νευρολογική διάγνωση που γίνεται από την νευρολόγο της δομής, τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα που αξιολογούνται από τον ψυχολόγο της δομής, ενώ λάβαμε συγκατάθεση συνένεση συμμετοχή στο πρόγραμμα από τον κάθε δικαστικό συμπαραστάτη, τον κάθε περιθάλποντα των ασθενών. Ξεκινήσαμε με 20 στον αριθμό ασθενείς, 9 άνδρες και 11 γυναίκες. Δυστυχώς, και θα απευθύνω τα συλληπιτήριά μου σε όσους συγγενείς έχασαν τους αγαπημένους τους, συνεχίσαμε με 15, διότι 3 άνδρες και 1 γυναίκα απεβίωσαν, ενώ 1 γυναίκα λόγω διακομιδής δεν κατάφερε να συνεχίσει να ολοκληρώσει το πρόγραμμα. 6 άνδρες λοιπόν και 9 γυναίκες στο πρόγραμμά μας. Ποια μέθοδο λοιπόν ακολουθήσαμε? Συλλέξαμε αυτοβιογραφικά στοιχεία. Με τη βοήθεια λοιπόν και τη συνεργασία της κοινωνικής λειτουργού της μονάδας, είχαμε στοιχεία για τη ζωή τους. Συλλέξαμε το ερωτηματολόγιο του μουσικού προφίλ, τα δεδομένα των νευροψυχολογικών δοκιμασιών στους ασθενείς σε μια σημειωμένη συχνότητα διενεργούνται, ενώ καταγράψαμε τις βιοιατρικές παραμέτρους πριν και μετά από κάθε ατομική παρέμβαση. Θα επικεντρωθώ στο ερωτηματολόγιο ένα-ένα. Το ερωτηματολόγιο λοιπόν που σχεδιάσαμε, στο
στοχεύει να αξιολογήσει τη μουσική συμπεριφορά και το μουσικό προφίλ. Αν μου επιτρέπετε, το μουσικό ιστορικό. Τι μουσική άκουγε, ποιες είναι οι προτιμήσεις του ασθενή, ποια ήταν τα σημαντικά γεγονότα που συνδέθηκαν με μουσική. Έπαιζε κάποιο όργανο, ασχολούνταν με μουσική, άτυπα. Τέτοιου είδους ερωτήσεις μας έδωσαν την ευκαιρία λοιπόν να προσαρμόσουμε τη τεχνική, να προσαρμόσω την τεχνική μου, το παίξιμό μου, στον κάθε ασθενή κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του. Κανένας από τους ασθενείς μας δεν είχε τυπική μουσική εκπαίδευση, ενώ δύο από αυτούς ασχολήθηκαν με μουσικό όργανο. Θα έχουμε την ευκαιρία έναν από αυτούς να τον γνωρίσουμε σήμερα. Οι νευροψυχολογικές δοκιμασίες που επιλέξαμε να διενεργηθούν ήταν το NPI για τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα και η Cohen Mansfield Agitation Inventory για τον έλεγχο της διάθεσης, η Cornell Scale for Depression and Dementia και για την ποιότητα ζωής, η Quality of Life in Late Stage Dementia. Πριν από κάθε ατομική συνάντηση, καταγράφαμε τις μετρήσεις του αριθμού των καρδιακών παλμών του ασθενή, τις φύξεις του ανά λεπτό, καθώς επίσης και τον χωρισμό του οξυγόνου. Αυτό γινόταν άμεσα πριν την εκκίνηση, πριν την έναρξη της ατομικής συνάντησης και μετά από την ολοκλήρωση. Γινόταν με κινητό οξύμετρο δαχτύλου. Κάπως έτσι λοιπόν ήταν το περιβάλλον της ζωντανής θεραπευτικής μουσικής. Επιλέχθηκε λοιπόν το βασικό μας όργανο, ήταν το πιάνο. Ως πιανίστα μπορώ να πω ότι το πιάνο είναι ένα ολοκληρωμένο μουσικό όργανο. Έχει μια ευρία γκάμα συγνοτήτων, έχει μια μεγάλη έκταση, ενώ μπορεί να σταθεί μόνο του και να παίξει μελωδίες και αρμονίες. Εισάγαμε το σαντούρι ως ένα έγχορδο μουσικό όργανο, αλλά και ως ένα όργανο που εντάσσεται στην παραδοσιακή μας μουσική. Να τα λέω σωστά, κυρία Γκουρδάκη. Και το hand πάνω, όπως βλέπουμε εδώ κάτω δεξιά, το οποίο θεωρείται ότι είναι ένα θεραπευτικής αξίας μουσικό όργανο λόγω του ηχοχρώματός του. Η διαδικασία λοιπόν ήταν η εξής. Στα δωμάτια λοιπόν των ασθενών μεταφερόμασταν και παίζαμε την ζωντανή εκτέλεση μουσικών αποσπασμάτων. Ο χρόνος, η διάρκεια της κάθε συνάντησης δεν ξεπέρασε τα 30 λεπτά και αυτά πάντα με σεβασμό στις ανάγκες των ασθενών. Για να ολοκληρώσει ο κάθε ασθενής το πρόγραμμα έπρεπε να έχει κάνει 20 συναντήσεις, να έχει δειχθεί. Επικεντρωθήκαμε σε κάποια μουσικά χαρακτηριστικά, εμπνευσμένη από τις αρχές της θεραπευτικής μουσικής. Προσαρμόζαμε συγκεκριμένο μουσικό είδος σε κάθε ασθενή. Συγκεκριμένη τονικότητα, το ύφος. Συγκεκριμένα ρυθμικά σχήματα, το ρυθμό, τον παλμό, την ταχύτητα. Θα ήταν αργό, θα ήταν γρήγορο. Τι έχει ανάγκη ο ασθενής, ένα αργό ρυθμό ώστε να χαλαρώσει ή ένα γρήγορο για να τον κινητοποιήσουμε. Η ένταση επίσης ήταν πολύ σημαντικός παράγοντας. Όπως επίσης και τα αρμονικά και τα μελωδικά μας σχήματα. Έτσι λοιπόν σχεδιάστηκε ένα προσωποκεντρικό πλάνο παρέμβασης που βασίζεται και βασίστηκε στην οικία μουσική. Γιατί οικία μουσική? Εννοώ τις γνωστές μελωδίες και τα προτινόμενα τραγούδια, τις επιλογές που μας πρότειναν λοιπόν οι συγγενείς. Γιατί οικία μουσική? Γιατί σύμφωνα με την βιβλιογραφία, η οικία μουσική ενεργοποιεί εγκεφαλικές περιοχές που σχετίζονται με τη μουσική μας μνήμη. Ενεργοποιεί το κέντρο ανταμοιβής. Ενώ είναι ένας εσωτερικός σύνδεσμος με το παρελθόν του ατόμου και σε συνέπεια ενεργοποιεί την αυτοβιογραφική του μνήμη. Χρησιμοποιήθηκαν λοιπόν τραγούδια και ρυθμοί συναφή με τη γεωγραφική περιοχή καταγωγής των ασθενών. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θεωρήσαμε ότι θα τους προσφέρουμε την ευκαιρία να συνδεθούν με τις πολιτισμικές τους καταβολές. Έτσι λοιπόν τους προσφέραμε μία ευκαιρία να αισθανθούν την ασφάλεια. Και βασικό μας εργαλείο και αγαπημένο μου ήταν η αυτοσχεδιαζόμενη μουσική. Γιατί η αυτοσχεδιαζόμενη μουσική είναι ένα εργαλείο
διασυγχρονισμένης επικοινωνίας. Στο εδώ και τώρα είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Σταύρο, πού είσαι? Εδώ. Μπορεί να αλλάξει η θεσμότητα από πάνω. Ποιο είναι πάνω στον υπολογιστή? Είναι κανείς. Παύρο. Ανέβουμε πάνω. Ανέβα πάνω να αλλάξει η θεσμότητα από πάνω. Ο ελεύθερος λοιπόν ζωντανός ελεύθερος αυτοσχεδιασμός είναι ένα ζωντανός οργανισμός, όπως είπα, πάει ένα step πίσω. Μας δίνει την ευκαιρία να προσαρμόζουμε το παίξιμό μας, τη μουσική μας, στο εδώ και τώρα, στις ανάγκες του εδώ και τώρα. Όταν λοιπόν ο θεραπευτής, ο άνθρωπος που παρέχει την μουσική στον θεραπευόμενο, τον έχει μπροστά του, μπορεί και έχει την ικανότητα λοιπόν, την ευκαιρία να παρακολουθεί και να παρατηρεί τις εκφράσεις του προσώπου του, τον ρυθμό της αναπνοής του, τις κινήσεις του σώματός του και αναλόγως να προσαρμόζει λοιπόν και την τεχνική. Τεχνική χαλάρωσης, τεχνική κινητοποίησης, τεχνική απόσπασης της προσωπικής, γιατί όχι ίσως, ένας ασθενής να πονάει και να θέλουμε να το αποσπάσουμε την προσοχή από το σημείο του πόνου. Θα κάνω ακόμα μία δοκιμή. Ναι, το ακουνάω. Σταύρο, προχώρησέ τα. Προχώρησέ τα, Σταύρο. Προχώρησέ τα εκεί που σταματήσαμε. Προχώρησέ τα, θα σου πούμε που σταματήσαμε. Προχώρησέ τα. Ο αυτοσχεδιασμός, λοιπόν, για φανταστείτε πώς μπορεί να ξεκινήσει. Θεωρείται ότι είναι βασικός παράγοντας στην ανθρώπινη εξέλιξη. Πιο κάτω πάμε, Σταύρο, πιο κάτω. Το επόμενο. Είμαστε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια παγκόσμια γλώσσα έκφρασης, λοιπόν, ο αυτοσχεδιασμός. Είναι ένας συστηκτόδης τρόπος έκφρασης συναισθημάτων και είναι το προϊόν της συναισθηματικής και πνευματικής διαδικασίας, όπως ανέφερε και η κυρία Τσολάκη προηγουμένως. Η μουσική ως επιτοπλίστων και η θεραπευτική μουσική βασίζεται στην πνευματικότητα. Για να συνδεθεί ο θεραπευτής με το θεραπευόμενο, θα πρέπει να συνδεθεί πνευματικά μαζί του. Είναι μια δεξιότητα που αναπτύσσεται σίγουρα, αλλά αν δεν υπάρχει πνευματικότητα, δεν μπορεί να υπάρξει και αυτή η σύνδεση. Ο αυτοσχεδιασμός λοιπόν ενισχύει τη συναισθηματική επικοινωνία, ενώ συνδέει και τα μέλη της μουσικής πράξης μεταξύ τους. Μουσική πράξη μπορεί να θεωρηθεί ακόμα και ένας θεραπευτής και θεραπευόμενος. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι παθητική ή ενεργητική η συμμετοχή του. Βρίσκεται εκεί, συμμετέχει και θα το δούμε και παρακάτω. Κάποιοι ασθενείς ήταν κλινήρης. Δεν είχαν επικοινωνία ούτε λεκτική ούτε άλλου τύπου. Όμως, όπως θα δούμε παρακάτω, μας έδιναν κάποια στοιχεία μέσα από την παρατήρηση που μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ήταν εκεί. Το ρεπερτόριο λοιπόν που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτό. Τα μουσικά λοιπόν κοιμάνθηκαν από κλασική μουσική, ροκ, ελληνική και ξένη, έντεχνη ελληνική, pop, disco, κυρίως των 70's, κινηματογραφική ελληνική και ξένη μουσική, αυτοσχεδιαζόμενη όπως ανέφερα, ελαφρά μουσική, η καντάδα, παραδοσιακή, ύμνη, βυζαντινή κύριος ύμνος, ακόμα και ο εθνικός ύμνος για να τους επαναφέρουμε στις καταγωγές τους, στην καταγωγή τους, η ρεμπέτικη μουσική λαϊκή και τα εορταστικά τραγούδια. Για παράδειγμα, την περίοδο των Χριστουγέννων ακούστηκαν αρκετά τραγούδια των Χριστουγέννων για να επαναφέρουμε τους ανθρώπους στη χρονική περίοδο. Αυτά που παρατηρήσαμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ήταν η προσήλωση, οι κινήσεις των άκρων, οι συναισθηματικές αποκρίσεις. Για παράδειγμα, η έκφραση του προσώπου, το χαμόγελο, ακόμα και το κλάμα. Η επικοινωνιακή μουσικότητα. Κάποιοι ασθενείς κατάφεραν και τραγούδησαν παράλληλα με τη μουσική. Ενώ κάποιοι άλλοι είχαν την ανάγκη να μιλήσουν.
Ενεργοποιήθηκε λοιπόν η λεκτική επικοινωνία ή αν όχι η επικοινωνία, ο λόγος τους, ο εκφραστικός τους λόγος. Αν μπορούμε να παίξουμε το βίντεο 1, εδώ θα δούμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αρκετά επιβαρημένος, κλινήρης. Δεν είχε λεκτική επικοινωνία, δεν είχε επικοινωνία με το λόγο. Όταν έμπαινα στο δωμάτιό του ήταν, αν μου επιτρέπετε, υπνηλικός, τα ματάκια του κλειστά. Εδώ, αν μπορείτε να δείτε, όταν ξεκινάει η μουσική, αρχίζουν να ανοίγουν σιγά σιγά τα μάτια. Αναφέρομαι στην προσήλωση. Ο άνθρωπος αυτός παρακολουθούσε τη μουσική. Και έστω και ότι τα μάτια του άνοιξαν, για μένα ήταν ένα στοιχείο του εδώ και τώρα, ότι εδώ και τώρα εγώ είμαι εδώ και παρακολουθώ. Παρακολουθείτε. Στη στιγμή που η παρατήρηση μας δείχνει ότι μπορούν οι άνθρωποι να βρίσκονται εκεί χωρίς να μας δείχνουν έντονες εκφράσεις, λόγο ή κινήσεις. Εδώ είναι ο κύριος, ο οποίος είναι ένας από τους δύο που έπαιζε drums. Ήταν πολύ σπουδαίο όταν σε μία από τις ατομικές συνεδρίες διαπίστωσα όταν έπαιζα έναν έντονο αριθμό γιατί ήθελα να τον κινητοποιήσω, συνήθως ήταν κοιμότανε. Δεν είχε λεκτική επικοινωνία. Κάποια στιγμή είδα τα χέρια να χτυπάνε σαν να υπάρχουν δύο μπακέτες στα δύο του χέρια. Μπορούμε να το παίξουμε και σιγά σιγά θα δείτε ότι δοκιμάζει τα χέρια του και μετά όμως μπαίνει, είναι ο όρος entrainment, ότι η μουσική τον κινητοποίησε και μπήκε, συντεριάστηκε ο ρυθμός ο δικός του με το ρυθμό της μουσικής. Δηλαδή συγχρονίστηκε με το ρυθμικό σχήμα. Όχι. Thank you.
μας έδειξε μια κυρία η οποία ήταν 90 χρονών, καθυλωμένη στην καρέκλα. Και άκουγε μουσική, η οποία ήταν μπαλαρίνα. Και άρχισε να κάνει την ίδια. Και μου είπε η σκέψη, όλα αυτά να τα ανεβάσετε στο διαδίκτυο. Πάνω σε αυτό έχω να σας απαντήσω από την πλευρά της επιστήμης, γιατί το βλέπουμε, βέβαια δεν το βλέπουμε σε όλους τους ασθενείς, δεν είναι, βλέπουμε κάποια τέτοια θαύματα, αλλά από πίσω υπάρχει μια διεργασία εγκεφαλική, έτσι. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι άνοιας, διαφορετικές, επίσης κλείται ο εγκέφαλος από διαφορετικά τραύματα. Για παράδειγμα στην αφασία, έτσι, υπάρχει η αφασία που ο λόγος παραμένει. Σε αυτό που αναφέρατε θα πω ότι... Μα οι κινήσεις της συγκόμπρος ερδεκότητα ήταν... Έχουν καταγραφεί. Αυτές οι κινήσεις έχουν καταγραφεί στον εγκέφαλο. Να σας πω κάτι. Όταν ακούω έναν πιανίστα στο CD player να παίζει, ακούσια, τα δάχτυλά μου κουνιούνται. Ως πιανίστα, γιατί από 4,5 χρονών έχω καταγράψει όλες αυτές τις κινήσεις. Αυτές οι κινήσεις έχουν καταγραφεί στον εγκέφαλό μου και στέλνονται κατευθείαν σήμα από το ερέθισμα το μουσικό, το ηχητικό. Δηλαδή από το ακουστικό νεύρο πηγαίνει μια διαδικασία ολόκληρη εδώ. Επίσης, έχουν γίνει μελέτες σε ασθενείς, όχι, και σε μουσικούς έχουν γίνει μελέτες με ηλεκτρόδια, έτσι, εγκεφαλογραφήματα και επίσης και ηλεκτρόδια για να δουν την κίνηση. Χωρίς να κουνούν τα δάχτυλά τους, είδαν ότι στον εγκέφαλό τους όταν άκουγαν μουσική, η μουσική με ομικρογιώτα, ενεργοποιούσαν σημεία του εγκεφάλου αυτά τα οποία θα ενεργοποιούσαν όταν θα καθόντουσαν να παίζουν το μουσικό τους όργανο. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένας μυς εδώ που δουλεύει και καταγράφει πληροφορίες και παραμένουν. Στην περίπτωση μας εδώ μένουν άθικτες. Μένει άθικτη η μουσική μνήμη, θα το δούμε σε λίγο. Ελπίζω θα μας κάνει την τιμή ο κύριος Κώστας. Οπότε ας προχωρήσουμε στο επόμενο βίντεο, στο οποίο θα αναφερθώ, αν θυμάμαι καλά, στον κύριο Κώστα που είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Ας το προχωρήσουμε αυτό το βίντεο, εφόσον θα είναι live ζωντανά μαζί μας ο κύριος Κώστας, μπορούμε να το προχωρήσουμε να πάμε στο επόμενο. Ο κύριος, το επόμενο δεν είναι βίντεο, είναι ηχογραφημένο... Ο συγκεκριμένος κύριος, και θα απευθύνω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του, όταν έμπαινα για να του παίξω μουσική δεν μου μιλούσε ποτέ. Έχει καταβολές από τη Βόρεια Ήπειρο, μιλάει αλβανικά. Συνήθιζα να του παίζω ηπειρώτικα τραγούδια. Την πρώτη ή δεύτερη φορά που του είχα παίξει έντονα έτσι, έναν ηπειρώτικο ρυθμό, γύρισε το κεφάλι του χαμογελώντας με μια ικανοποίηση, αλλά δεν μου μίλησε. Πάντα δεν μου μιλούσε. Έδειχνε μόνο με τις εκφράσεις του. Αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή ηχογράφησα λοιπόν με το κινητό μου, γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένη με βίντεο. Ξεκινάει παράλληλα με τον αυτοσχεδιασμό, με την αυτοσχεδιαζόμενη μουσική, να τραγουδά. Ήταν ένα μέσο λοιπόν η μουσική, ώστε να τον αποφορτίσει συναισθηματικά, να πω. Να μπει μέσα στη ροή της και να τραγουδήσει παράλληλα. Μπορούμε να το ακούσουμε ξανά τώρα που έχουμε έτσι λίγο λίγες πληροφορίες παραπάνω.
γραμμή της μουσικής. Αυτό ήταν μεγάλη μου έκπληξη, πραγματικά. Ωραία, νομίζω είναι αρκετό. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιοι άλλοι λοιπόν ασθενείς είχαν την ανάγκη να μιλήσουν, να εκφραστούν λεκτικά. Συγγνώμη, όχι. Εδώ είμαστε στο βίντεο που έχει συντεριάξει ο ρυθμός. Βλέπετε ότι η ικανότητα του συγχρονισμού, η ρυθμική αντίληψη, έχει παραμείνει άθικτη. Παράλληλα χτυπάει ρυθμός το hand pan, το κρουστό μουσικό όργανο που ανέφερε προηγουμένως, και ο κύριος συντεριάζει απόλυτα, χωρίς κλάσμα δευτερόλεπτο, αν μου επιτρέπετε, την κίνησή του. Μπορούμε να πάμε και στο επόμενο βίντεο που θα δούμε, έτσι για να μην σας θέλω να μακρηγορώ, και το τελευταίο μας βίντεο που η κυρία αυτή συνήθιζε όταν δεν είχε μουσικές προτιμήσεις ιδιαίτερες, έτσι όπως συζήτησα με την κόρη της. Δεν άκουγε κάποιο ιδιαίτερο στυλ, δεν άκουγε γενικά μουσική, αλλά όταν... Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε. Όταν της έπαιζε μουσική, είχε την ανάγκη να μιλάει. Μιλούσε αρκετά. Δεν της άρεσε ιδιαίτερα η μουσική της συγκεκριμένης κυρίας, ούτε είχε, όπως μας είχε πει η κόρη, αλλά αγαπημένη. Διάφορες ιστορίες να αφηγείται. Έτσι λοιπόν ενεργοποιήθηκε η αφηγηματικότητα, η λεκτική της ικανότητα. Άλλες φορές είχε κλειστά τα ματάκια της σκέψης, σιγά σιγά άρχισε να τα ανοίγει και να μου λέει διάφορες ιστορίες. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Οπότε, μέσα από την πιλωτική αυτή μελέτη, σίγουρα δεν θα μπορούσαμε και ποσοτική αλλά και ποιοτική, δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε και κάποια αποτελέσματα για να δούμε πού οδηγηθήκαμε. Λοιπόν, ως προς τις βιοιατρικές παραμέτρους, με έκπληξή μας, και μάλλον εκεί, προς τα εκεί οδηγούμασταν, μας έδειξε λοιπόν το αποτέλεσμα πως υπήρξε ελαφρά αύξηση του μέσου όρου του αριθμού των καρδιακών παλμών πριν και μετά από κάθε ατομική μουσική συνεδρία. Ο κορεσμός του οξυγόνου παρέμεινε σταθερός με μία πολύ πολύ ελαφρή αύξηση, ενώ όπως φάνηκε από τις νευροψυχολογικές δοκιμασίες που διενεργεί ο ψυχολόγος της μονάδας, υπήρξε στατιστικά σημαντική βελτίωση του μέσου όρου της NPI δοκιμασίας των νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας, της 20ης ατομικής λοιπόν μουσικής παρέμβασης. Κατά την έναρξη και κατά την ολοκλήρωση έγιναν οι αξιολογήσεις. Επίσης, θέλαμε να ελέγξουμε τη σοβαρότητα της νοητικής έκπτωσης, καθώς παρατήρησα πως υπήρχε έτσι μία ανομοιογένεια την ανταπόκριση των ασθενών στη μουσική, σκέφτηκα πως ίσως να παίζει ρόλο λοιπόν και το στάδιο της άνοιας. Εδώ λοιπόν μας έδειξε μία στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ασθενών του 6ου και 7ου σταδίου. Δηλαδή βλέπουμε και στο διάγραμμα ότι σύμφωνα με την αξιολόγηση της Global Deterioration Scale, η καρδιακή παλμή στην ομάδα του 6ου σταδίου αυξήθηκαν
Κατά την 20η λοιπόν ατομική συνάντηση, την τελευταία ατομική συνάντηση. Αυτό ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα για μας, γιατί εδώ θα θέλαμε να διερευνήσουμε και με μεγαλύτερο δείγμα κατά πόσο παίζει ρόλο ο βαθμός της νοητικής έκπτωσης ή το στάδιο της άνοιας. Αυτή η ανομοιογένεια λοιπόν της υποκειμενικής ανταπόκρισης του μουσικού ερέθισμα με έβαλε στη σκέψη ότι ίσως να υπάρχει και ίσως και να ήταν ενδιαφέρον να ελέγξουμε τους διαφορετικούς τύπους της άνοιας. Άρα, μήπως ο διαφορετικός τύπος της άνοιας οδηγεί σε διαφορετική ανταπόκριση στο μουσικό ερέθισμα. Ελέγξαμε λοιπόν τους διαφορετικούς τύπους, δεν βρήκαμε σημαντική συσχέτιση λοιπόν μεταξύ του τύπου της άνοιας και της επίδοσης. Προσεγγίζει όμως, δεν ξέρω κύριε Τσολάκη τι έχετε να πείτε. Και τα συμπεράσματά μας λοιπόν είναι πως η μουσική είναι ικανή να οδηγήσει σε συναισθηματική διέγερση, καθώς είδαμε να αυξάνονται οι καρδιακοί παλμοί, ενώ η αποτελεσματικότητα της μουσικής παρέμβασης τίνει να μειώνεται όσο αυξάνεται η σοβαρότητα της ασθένειας. Αυτό είναι και σε συμφωνία με προηγούμενη μελέτη. Ενώ η μουσική οδήγησε σε βελτίωση της συμπεριφοράς και των ψυχιατρικών διαταραχών, καθώς είδαμε τα αποτελέσματα της νευροψυχολογικής αξιολόγησης του NPI. Είχαμε σίγουρα κάποιους περιορισμούς. Αυτή ήταν το μικρό δείγμα, ήταν ένας περιοριστικός παράγοντας ως προς τη στατιστική ισχύ. Το δείγμα μας μειώθηκε αρκετά. Ενώ δεν έχουμε ελέγξει τη φαρμακευτική αγωγή, που ίσως να είναι και ένας παράγοντας που θα έπρεπε να μετρηθεί. Σε επόμενες μελέτες φυσικά, βήμα-βήμα, στάδιο-στάδιο, οδηγούμαστε λοιπόν στο να διερευνήσουμε περαιτέρω. Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος των συναισθημάτων? Τι γνωρίζουμε για την εγκεφαλική διεργασία και τους μηχανισμούς στην άνοια σε σχέση με το μουσικό ερέθισμα? Έτσι λοιπόν χρειαζόμαστε περαιτέρω διερεύνηση σχετικά με τον τύπο και το στάδιο της άνοιας και τους μηχανισμούς ως προς τη συναισθηματική ανταπόκριση στη μουσική. Οι προτάσεις μας λοιπόν για το μελλοντικό μας πλάνο είναι να ενταχθεί συστηματικά ένα πρόγραμμα ζωντανής μουσικής στο γενικό θεραπευτικό πλάνο των ατόμων της τρίτης ηλικίας με άνοια, αναβαθμίζοντας έτσι το σύνολο των προσφερόμενων παροχών των μονάδων φροντίδας με τους ανθρώπους με άνοια. Η συμπερίληψη από την άλλη των περιθαλπώντων στο θεραπευτικό πλάνο και συγκεκριμένα σε αυτή τη βιωματική μουσική εμπειρία ως μια στοχευμένη παρέμβαση συγκεντρώνει την προσοχή στην ενίσχυση της συναισθηματικής τους κατάστασης, στην ανάπτυξη της πιο ουσιαστικής σύνδεσή τους με τους περιθαλπόμενους. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω πως πέρα από κάθε μελέτη και πέρα από κάθε έρευνα, αν μου επιτρέπετε θα αναπαράγω τα λόγια σας, είχατε πει σε κάποιο μάθημα, κυρία Τσολάκη, πως καλούμαστε να ανακαλύψουμε και να καλύψουμε τις ψυχοκοινωνικές και πνευματικές αυτές ανάγκες αυτών των ανθρώπων, ώστε να εξασφαλίσουμε το ευζήν τους. Στην πρώτη συνάντηση που είχαμε τον κύριο Κάπα, ήταν πάρα πολύ αρνητικός. Με ρωτούσε γιατί να κάνω, ποιος το προσφέρει αυτό, γιατί να ακούσω μουσική. Στο κλείσιμο λοιπόν της συνάντησης μου είπε, πετάω, μπήκατε στην ψυχή μου, πετύχατε, πώς πετύχατε τα τραγούδια που μίλησαν στην ψυχή μου. Είναι ένας ασθενής λοιπόν της μονάδας ανακουφιστικής φροντίδας στο οικοτροφείο Παναγία Γλυκοφιλούσα, ο οποίος έλαβε μέρος στη μελέτη.
Μία άλλη κυρία σε πρώιμο στάδιο Αλσχάιμερ, κατόπιν της συνάντησης, ανέφερε «Χαλάρωσα, σαν να μην ήταν εδώ το μυαλό μου. Ένιωσα να μου σηκώνεται η τρίχα». Η κόρη ασθενούς της μονάδας του οικοτροφείου ανέφερε πως ήταν core memory για μένα η συνάντηση αυτή. Τη ζήτησα να παραμείνει στη συνάντηση της ζωντανής μουσικής παρέμβασης όταν έπαιζα στον πατέρα της. Όταν τελείωσε λοιπόν ανέφερε αυτό, ότι δηλαδή ότι η συνάντηση, αυτή η εμπειρία που είχε ήταν μια δυνατή βιωματική εμπειρία, μου είπε μετά ότι θα της μένει αξέχαστη. Η σύζυγος, πάλι ενός κυρίου που έλαβε μέρος σε αυτήν την μελέτη, έμεινε και αυτή γιατί τη ζήτησα να είναι στην ώρα της μουσικής παρέμβασης. Τη ζήτησα να τραγουδήσει, τραγούδησε. Κατά το κλείσιμο λοιπόν της συνάντησης, κλαίγοντας, μου έλεγε «Έχω να τραγουδήσω χρόνια, έχω να τραγουδήσω από τότε που αρρώστησε ο σύζυγός μου». Όλα αυτά, πέρα από κάθε αποτέλεσμα, μας δείχνουν το δρόμο και μας δίνουν περισσότερο ενθουσιασμό και δύναμη ώστε να συνεχίσουμε αυτό το απαιτητικό έργο της θεραπείας αλλά και της συμπαράστασης αυτών των ανθρώπων και των οικογένειών τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σίγουρα όλη αυτή η μελέτη δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν ήταν δίπλα μου συνεργάτες. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ την κυρία Τσολάκη για την εμπιστοσύνη και το στήριγμα που ήταν σε όλο το στάδιο αυτό κοντά μου. Της κυρίας γραμματικού, την κυρία Έλληνα Καραθανάση που είναι οι διοικητικά υπεύθυνες της μονάδας, την κυρία Άννα μας που είναι παντού πίσω απ' όλα και μπροστά, την κυρία Στρατιλάτη που υποδέχεται πάντα τους ανθρώπους με το χαμόγελο, την κυρία Γιανακοπούλου Παναγιώτα, την γιατρό της μονάδας, τον κύριο Φάνο Χατζικοστόπουλο, τον ψυχολόγο της μονάδας, ιδιαίτερες ευχαριστίες, με βοήθησε πάρα πολύ σε όλο αυτό, την κοινωνική λειτουργό, την κυρία Αναστασία Νακοσμίδου, τον φυσιοθεραπευτή μας, τον κύριο Βασίλη Στάμου, που φροντίζει τόσο με τόσο αγάπη τους ασθενείς, και φυσικά το νοσηλευτικό προσωπικό που με διάθεση και χαρά πάντα ήταν τριγύρω μου σε κάθε συνάντησή μου με τους ασθενείς. Οι ήρωες όμως όλης αυτής της ιστορίας σήμερα είναι οι οικογένειες και αυτοί οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα. Τους ευχαριστούμε θερμά για τη διάθεση. Και τώρα λοιπόν θα ήθελα να έρθει και ο κύριος Κώστας, ο οποίος είναι ένας από τους ανθρώπους που έπαιζαν ένα μουσικό όργανο. Έπαιζε κλαρινέτο, κλαρίνο, φλογέρεα και μπουζούκι. Είναι ένα φωτεινό παράδειγμα ο κύριος Κώστας, αυτό που λέμε ότι ενώ έχει πληγεί ο εγκέφαλος, η μουσική μνήμη έχει μείνει άθικτη. Ο κύριος Κώστας δεν με αναγνωρίζει πάντα. Παρόλα αυτά όμως, κάθε φορά που είχε τη φλογέρα, μου έπαιζε τις ίδιες μελωδίες που προφανώς έχουν καταγραφεί, είναι οι μελωδίες που έπαιζε λοιπόν και πριν από την ασθένεια. Να τον βοηθήσω, να τον χειροκροτήσουμε.
Ωραία. Θα ήθελα να φέρω δυνατά. Μας. Και σίγουρα να ευχαριστήσω και τον κύριο Γκουριδάκη που είναι μέλος της κρατικής ορχήστρας, ο οποίος μας βοήθησε σε αυτό το έργο μέσα από την ψυχή του και μέσα από τον ελεύθερο του χρόνο, κυρίως και τον εθελοντισμό του. Οπότε ας κάνουμε ένα διάλειμμα
να πιούμε λίγο νεράκι και να συνεχίσουμε σε άλλου είδους μελωδίες. Θα συνεχίσει λοιπόν η μουσική, η οποία είναι εμπνευσμένη από όλες αυτές τις συναντήσεις που είχαμε τους ασθενείς. Το ρεπερτόριο είναι λίγο... είναι αρκετά μεικτό και στηρίζεται σίγουρα στον αυτοσχεδιασμό. Το αγαπημένο μου εργαλείο και πολύ δυνατό, όπως σας ανέφερα και προηγουμένως. Θα ακουστούν τραγούδια, αυτοσχέδια δικής μου δημιουργίας. Επίσης θα ακουστεί Σουμπέρτ, Σοπέν, Σουγιούλ και καθώς επίσης και Άμπα. Σας καλώ να τα ανακαλύψετε και θα ήθελα με ανοιχτή καρδιά έτσι και με χαλαρώστε και πάμε λοιπόν να απολαύσουμε τώρα και τη μουσική. Ωραία.
αυτός ήταν ο στόχος. Να σας πω και εγώ μια καλησπέρα, να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα μαζί μας και όλα αυτά τα οφείλουμε στην κυρία Τσουλάκη που κάνει αυτό το σπουδαίο έργο. Φυσικά στην κυρία Δηματάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήταν ένα πρωτοποριακό έργο που κάνετε και πιστεύω ότι θα οφείλουμε πολλά σε αυτούς τους ανθρώπους που νοσηλεύονται. Ήθελα όμως να σας υπενθυμίσω για τρεις εκδηλώσεις που έχουμε ακόμη να κάνουμε και η μία εκδήλωση είναι την Κυριακή μετά τη λειτουργία στο Υποτροφείο θα έχουμε ένα μπαζάρ. Προμηθευτείτε τις λαμπάδες και τα δώρα του Πάσχα που θέλετε να κάνετε στους φίλους σας. Είναι για καλό σκοπό, ενισχύουμε έτσι το Υποτροφείο. Επίσης, 25 Απριλίου, ημέρα Πέμπτη, 6.30 ώρα το απόγευμα, έχουμε μία θεατρική παράσταση, η Εκκλησιάζουσας του Αριστοφάνη, που την έχει σκηνοθετήσει και την παρουσιάζει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κύριος Μιχαηλίδης. Σε αυτήν συμμετέχουν και 6 ωφελούμενοι. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ, ελάτε πάρτε και τους φίλους σας, θα περάσουμε πολύ ωραία. Γίνεται στο Αθήνιον, είναι Βασιλίσσης Όλγας 35, σας περιμένουμε την 5η 25. Και φυσικά προετοιμαστείτε από τώρα για το τσίμπρισμα του αυγού που γίνεται 20 Μαΐου στο Grand Hotel. Θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθετε. Πάλι είναι για καλό σκοπό, είναι για τα έσοδα που θα έχουμε για το υποτροφείο μας που βλέπετε τι σπουδαία δουλειά γίνεται. Λοιπόν, σας καληνυχτώ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ.